Μεγάλο πονοκέφαλο έχουν εξελιχθεί εδώ και καιρό για τους γονείς αλλά και για τους εκπαιδευτικούς, τα κινητά, τηλέφωνα στα σχολεία. Τα παιδιά με τα κινητά καταγράφουν προσωπικές στιγμές των συμμαθητών τους, ακόμη και τους ίδιους τους δασκάλους, και λίγα λεπτά αργότερα όλα βρίσκονται στο διαδίκτυο. Όπως λένε εκπαιδευτικοί στο Μέγκα, σε κάποιες περιπτώσεις μαθητές θύματα που διασύρθηκαν ή γελιοποιήθηκαν σκέφτηκαν ακόμη και την αυτοκτονία. Στατικό με μία φίλη μου που έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες στις γύμνες, έχουν κυκλοφορήσει σε πολύ κόσμο. Διάδοση ξεκίνησε από το σχολείο. Τον είχα βάλει φωτογραφίες και φτιάξανε άσυνο περιεχόμενο, χωρίς την αδειά του. Το γελιοποιούσανε. Διασυρμός, ξυλοδαρμοί, άγριοι καυγάδες και βανδαλισμοί μπροστά στην κάμερα του κινητού κάνουν καθημερινά το γύρο του διαδικτύου. Πρωταγωνιστές, παιδιά και έφηβοι, μέσα στα σχολεία τους. Βιντεοσκοπούσανε είτε καθηγητές είτε μαθητές, γινότανε bullying. Μπορεί να γίνει λόγω κάποιου τσακωμού που είχαν τα παιδιά, κάποιες διαφοράς τώρα για διάφορα θέματα, είτε οπαδικά, είτε σχέσεις, είτε διάφορα τέτοια. Και μετά, αφού γίνει το σκηνικό, κάποιος να το βιντεοσκοπήσει και να το στείλει ή να το διαδώσει παντού. Τα κινητά έχουν γίνει δεύτερη φύση των παιδιών. Μοιάζει σχεδόν τοπικό ότι θα μπορούσαν να τα αποχωριστούν έστω και μόνο μέσα στο σχολικό ωράριο. Τα κινητά μετατρέπονται πλέον και σε ψυχολογικά όπλα, αμέτρητα τα περιστατικά. Κάποια αφήνουν ανεξίτηλα τραύματα και άλλα καταλήγουν σε τραγωδίες. Παιδάκι έφτασε στο σημείο να προσπαθήσει να αυτοκτονήσει, επειδή μετέφεραν την εικόνα του που δεν ήθελε μέσα από τουαλέτες σε πολλά άλλα κινητά. Έχουν γίνει λίγο πιο σύντομες οι διαδικασίες της απομάκρυνσης του μαθητή από το σχολείο. Για τέτοιο είδους όμως πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Αποβολές από 1 έως 5 μέρες και οριστική απομάκρυνση από τα σχολεία προβλέπουν τα νέα αυστηρότερα μέτρα που περιλαμβάνουν την απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων σε όλους τους χώρους των σχολείων. Διευθυντές και σύμβουλοι σχολείων αναζητούν τρόπους για να μην μείνει στα χαρτιά. Ακόμη και με την απειλή της οριστικής αποβολής από το σχολείο, κάποιοι μαθητές βρέθηκαν και σήμερα στις τάξεις τους με ενεργοποιημένα τα κινητά τους τηλέφωνα, δηλώνοντας μάλιστα πως έχουν αναπτύξει με αυτά σχέση εξάρτησης. Απαντάω στα μηνύματα και τέτοια, γιατί δεν μπορώ να σταματήσω καθόλου. Μπορώ να πω ότι είμαι και εξαρτημένος. Αντί να καταργήσει τα κινητά, θα έπρεπε να εκπαιδεύσουν καλύτερα τα παιδιά ώστε να μην γίνεται bullying. Για τα 3 μου παιδιά που έχουν περάσει και από το γυμνάσιο και από το λύκειο έχουν φάει αποβολές. Χρησιμοποιούσαν το κινητό. Αν δεν είμαστε εμείς να παίρνουμε τα κινητά από τα χέρια τους, δυστυχώς μετά την καραντίνα έγινε αυτό το κακό με τις οθόνες γενικά. Γονείς και εκπαιδευτικοί καλούνται πλέον να μπουν σε έναν άνισο αγώνα πειθούς προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν στα παιδιά για την απεξάρτησή τους από τα κινητά.